μου. Τα αναφιώτικα μου θυμίζουν την Πάολα, θα πω. Ότι είναι μια περιοχή της Αθήνας, όπως εμένα, ναι, που προσπαθεί να διατηρεί, να προστατεύσει την ιδιαιτερότητά της. Μέσα στο χρόνο. Μέσα στο χρόνο. Αυτό θα μείνει στα παραλυπόμενα σίγουρα. Βρίσκομαι, μωρή, βρίσκομαι στη Λίμνη. Όχι στη Λίμνη. Βρίσκομαι στην Ηλιόλου Στελευσίνα. Βρίσκομαι στην Ηλιόλου Στελευσίνα. Δηλαδή το τέτοιο. Διαφήμιση του ΕΟΤ είμαστε. Το κόβουμε, μωρή, στο μοντάζ, ε. Λοιπόν, ξέρεις τι. Τι. Δεν έγραφα. Δεν έγραφα. Καλύτερα. Μανώλη, κάτσε από εκεί. Απαράδεκτη, απαράδεκτη. Κάτσε από εκεί. Να μην μου κάνει νοήματα. Δεν μπορώ, αγχώνομαι. Σου έκανε μωρή νοήματα. Λοιπόν. Λοιπόν, συγκεντρώσου, ε. Ναι. Δημοφόντας και λεός και... Μετάνυρα. Μετάνυρα. Συνήθως ξέρεις τι γίνεται, είχα ένα χαρτάκι. Έλα καλή μου, έλα. Την οδήγησαν να την γνωρίσει τον πατέρα του στο παλάτι. Και στην μητέρα του στη Μένερα. Τη Μέγερα. Με ένα... Μετάνυρα. Μετάνυρα. Ναι. Και την οδήγησαν στο παλάτι. Μένερα η μάνα, ε. Μετάνυρα. Μαλώνη, κάτσε από εκεί να το πω μια φορά να τελειώσω. Γιατί βλέπω εσένα που με κοιτάς έτσι και με ειρωνεύεσαι. Εγώ φταίω πάλι. Αχώ... Ας το διάλογο να πούμε, αφού ήρθες και αδιάβαστη. Δεν μπορείς να συγκεντρώσεις. Έχει δίκιο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σταμάτα, stop. Και μετά δεν θες να τα λέμε κερασί τεχνικά. Έλα, για πέρα. Και έτσι από τότε η Δήμητρα συμβολίζει τη γη. Που τρέφει τον άνθρωπο με τους καρπούς της, την ομορφιά της και τη ζωή της. Και η Περσεφόνη συμβολίζει την κάτω γη που κατατρώει τον άνθρωπο. Που καταπίνει τον άνθρωπο, γαμώ το στανιό μου. Που καταπίνει, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Σκέψου τα φλόκια εκεί. Η Περσεφόνη ποια ήταν, ε? Δεν ξέρω. Εμείς τώρα δεν ξέρω. Επιτρέπετε. Πες μου πώς θα μας βάλεις την ώρα. Η Δήμητρα. Να φύγω. Ίντερνετ. Η Δήμητρα. Στο σχολείο τι σας μαθαίνουν. Τίποτα. Ευχαριστώ. Η Λαΐς ξέρετε ποια ήτανε. Ποια. Η Λαΐς. Για πες. Ήταν μια αρχαία εταίρα. Όχι ίσια πέντε, ίσια. Μην τα φοβηθείς. Ξέρεις τι φταίει, το ότι είσαι μισογύνης, μικροτσούτσουνος και κομπλεξικιά. Like a popcorn in your hand, is your castle made of sand? Life goes up and life goes down and life goes round and round. Θα σου πω κάτι τώρα που θα γίνει, γιατί καταραίει το σύστημα από παντού, το βλέπετε, έτσι, ναι, φαίνεται. Ναι, ναι. Οπότε το χρήμα δεν θα έχει καμία σημασία, γιατί θα, πιστεύω ότι θα δοθεί στους ανθρώπους άλλος τρόπος διαβίωσης, πιο συμβατός με τη φύση, δηλαδή θα στέλνουμε αγάπη και θα παίρνουμε υλικά. Μακάρι, από το στόμα σου και εσύ εγώ το στο στους θεούς που έχεις από πάνω, στην Αθηνά, στα αυτή. Η Αθηνά είναι μια τυχαίο, είναι γυναίκα. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Γεια σας. Πώς περνάτε εδώ κάτω από την Ακρόπολη. Πα, είσαστε ο πιο τυχερός άνθρωπος του πλανήτη. Πάρε να δεις πώς κάθεται και τι βλέπει ο άνθρωπος εδώ. Εδώ γεννήθηκα. Είσαστε από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον πλανήτη εδώ πέρα. Εδώ μέσα γεννήθηκα. Πιστεύετε ότι... Από εδώ δεν έχω βγει καθόλου. Πόσα χρόνια μένετε εδώ, δικό σας είναι το σπίτι. 84 χρόνια. 84 χρόνια εδώ. Εδώ. Ήταν ο πατέρας μου πρώτα, ήταν στο Γκάζι. Και το είχε πάρει το σπίτι τότε αυτό. Μα πάω σε πολυκατοικία να μείνω σε διαμέρεια, πεθάνω μέσα. Είσαστε ευτυχισμένος εδώ πέρα. Ε? Ευτυχισμένος.
Πολύ. Και για ποιο λόγο να μην είσαι ευτυχισμένος, αν είναι δυνατόν. Πιστεύετε ότι η Ακρόπολη δίνει καλή ενέργεια στους ανθρώπους από κάτω? Πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεπεράσετε τα 120 χρόνια, να ζήσετε ευτυχισμένα εδώ πέρα. Εσείς και η οικογένειά σας. Δεν σας ρωτάμε τίποτα άλλο. Γεια σας. Να είστε καλά. Υπάρχει ένα κομμάτι διαφθοράς στα αναφιώτικα, μέσα στις ταπεινές και μικρές κατοικίες που βλέπουμε, οι οποίες πλέον είναι εξαθλειωμένες. Υπάρχουν και κτίρια νέα, ανακαινισμένα και επιβλητικά, τα οποία συνήθως είναι κατοικίες πολιτικών βουλευτών. Μέσα στα αναφιώτικα. Μέσα στα αναφιώτικα, θα τα δούμε και προχωρώντας. Και πραγματικά αναρωτιέσαι πώς γίνεται μέσα σε τέτοια εξαθλειωμένη περιοχή και με κτίρια τα οποία είναι σχεδόν ερείπια να υπάρχουν και τόσο καλοδιατηρημένες κατοικίες, ενώ δεν δίνονται κονδύλια για να ανακοινιστούν τα υπόλοιπα σπίτια. Για πες μου. Βρισκόμαστε στην κατοικία ενός σίγουρα εύρωστου του οικονομικά ανθρώπου, η οποία βρίσκεται μεσοτυχία με μια εξαθλειωμένη, ερυπωμένη κατοικία. Και συνεχίζει και η ερύπωση μέχρι κάτω. Για να πάμε προς τα εκεί. Είναι τελείως περίεργο. Για εξήγησέ μου το. Είναι περίεργο το πόσο έχουν δοθεί κονδύλια για να φτιαχτεί μια τόσο όμορφη κατοικία. Και εκεί. Την περιοχή των αναφιώτικων. Και εδώ πέρα είναι απλά ερείπη, είναι ερυπωμένη περιοχή. Τι πιστεύεις να κρύβεται πίσω από αυτό? Και από ό,τι βλέπω πρέπει να ζει και άνθρωπος εκεί κάτω. Ναι, είναι καθαρά υπέρ των οικονομικά καλά ανθρώπων. Τους υπόλοιπους στη μοίρα τους. Συνηθισμένη η Ελλάδα σε αυτό. Μα αυτό δεν κάνουμε εμείς, δεν κάνουμε lifestyle. Τέλος πάντων. Ακριβώς αυτό, παιδιά. Δεν κάνουμε lifestyle εμείς όμως. Άμα τα πούμε εμείς, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, αυτό κάνουμε. Για πέστε μου. Για δεν μου λέτε. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Τι κάνετε, περνάτε ωραία εδώ σε αυτή την όμορφη περιοχή? Πολύ ωραία, δροσιά έχουμε. Δροσιά. Πόσα χρόνια μένετε εδώ, για ελάτε να μας πείτε. Για ελάτε να μας πείτε εδώ. Εγώ σήμερα ήρθα από το Καναδά. Καλώς ήρθατε. Σήμερα το πρωί. Πόσα χρόνια είσαστε εδώ? Από το 32. Τόσο ζάρ ήμουνα. Από τους και είμαι τόσος. Είσαστε... Δεν ήταν το χέρι μου πίσω πιο ψηλά. Αχ, πολλά φαγητά μου αρέσει, παιδιά μου. Τώρα κάνω μακαρόνια με κοιμά, πρόσεξε, δεν έχεις δίκιο. Γράφω, δεν μαγειρεύω, ζωγραφίζω όταν μαγειρεύω. Τι είναι σπεσιαλιτέ σου? Αλλά και μοσχαράκι μου αρέσει να μαγειρεύω και γεμιστά μαγειρεύω, τα πάντα μαγειρεύω. Λοιπόν, δεν υπάρχει τώρα με θρησκείες και βλακίες, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Μην κοιτάς, τις εικόνες μου τις έχουν κάνει δώρο και τις έχω όπως έχω και αυτό. Που είναι θεό, υποτίθεται, όπως τα είχα και το Βούδα. Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα καθόλου. Είναι κοροϊδία τώρα. Συνειδητοποιημένος άνθρωπος, το πιστεύω στις θρησκείες. Δεν. Όχι. Καμία σχέση. Το κορίτσι μου είναι αυτό. Μου έκανε παιδάκι, μου έκανε. Πες τι μου έκανε στο παιδί. Αυτή πόσα χρόνια γεννήθηκε, Ραφαέλα? Αυτή είναι η μέρα που γεννήθηκε. Αυτή είναι η μάνα της Ιάννη. Δύσκολα, δεν υπάρχει. Τα βλέπες ότι εντάξει, ναι, δεν πώς δεν τα βλέπα. Δεν κουστάρα να πει. Ανέβαινα στα αγόρια πάνω στη μηχανή σε εκείνη τα χρόνια και ήταν αγόρια. Πώς ήταν τα αγόρια με διαφορά σήμερα? Τώρα δεν είναι αγόρια. Τώρα είναι μπα στη σκύλια. Λέστε και ελαστικά μη δίνει. Να σου πω κάτι. Τότε ήταν αγόρια. Ερχόντουσαν, σε έπαιρνε στη μηχανή απάνω και αισθανόσουν ότι σε κουβαλούσε ένα άντρα δίπλα και φαινόταν και σε σεβόντουσαν γιατί ήσουν δίπλα του. Επειδή σεβόντουσαν αυτόν, πήγαινε και ήσουν κυρία, σε σεβόντουσαν. Ήσουν δίπλα του, ήσουν ένα δίπλα. Τώρα αντέβρεσαι ένα τέτοιο. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε τη φιλενάδα μου, μία πάρα πολύ φίλη μου που παντρεύτηκε και ήμουν στο γάμο τη. Εκεί βλέπουμε την κολλητή μου, τη Φέη. Εκεί βλέπουμε το κάτω του κολλητού μου τη Δράμα. Μεγάλη παρέα κολλητή. Σ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Με τι τρόπο σ' αγαπάει? Μ' αγαπάει, με σέβεται και μ' αγαπάει. Και αυτό με βλέπει και σεξουαλικά. Εγώ το βλέπω περισσότερο σαν παιδί μου, φίλη. Δηλαδή ήταν... Να το ταΐσω, να του πάρω ρούχα, να έρθει να φάει, να το δω εκεί να κάθεται στο ίντερνετ, αυτά, να φέρει και την κομμενούλα του, να φύγω εγώ να την πηδήξει. Αισθάνεσαι? Αυτό.
Ναι, αλήθεια. Και εγώ το ίδιο με τον Κώστα. Το είδαμε το ίδιο. Γιατί το παιδί μου δεν θα με δείξει τι θα κάνει. Πηγαίναμε στην παραλία. Τους μετρούσε. Να είναι καλά και τώρα εντάξει ρε παιδί μου, οι εποχές αλλάξανε, αλλά όχι εκείνο το πράγμα, ήταν πιο μπουρτάλ εκείνος ο άντρας. Τώρα δεν το βλέπω αυτό πια, στους νέους, στα νέα παιδιά. Μια χαρά βέβαια είναι και αυτά, δεν έχω κανένα θέμα, ντράκια μωρέ είναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι η εποχή του 12 που είναι διαφορετική, που θα αντιθούν πιο όμορφα, που θα είναι λίγο πιο... Οι απαλές κινήσεις δεν έχει να κάνει στο αυτό. Στο σεξ όμως είναι λίγο πιο... Στο σεξ πιστεύω απελευθερωθήκανε και βγάλαν τα ταμπού τους. Γι' αυτό υπήρχε πάντα, απλά ήταν ταμπού. Έτσι πιστεύω εγώ. Και τώρα δεν υπάρχουν, έχουν χαλαρώσει τα ταμπού και έτσι εκδηλώνονται περισσότερο. Αυτό πιστεύω. Στη δουλειά εκεί πέρα, αυτό εκεί πάνω απόκριες, ντυμένη νύφη και νοσοκόμα και υπερέτρια φυσικά. Εδώ όταν είχα το μαλλί μου πριν πολλά χρόνια κοντό. Παιδάκια μου είναι αυτά. Πες πει τα παιδάκια μου αυτά. Που έκανε και παιδάκι το παιδάκι μου, μωρέ. Έκανε παιδάκι. Τι θα κάνω που μου έκανες παιδάκι. Εκεί είμαι στο Μιλάνο με τα αγόρια. Σε ένα κλαμπ. Η ομορφιά παίζει ρόλο στο πεζοδρόμιο όμως. Βέβαια παίζει. Πώς. Βλέπεις τραβεστή όμως οι οποίες δεν είναι όμορφες. Εντάξει, επειδή πάνε οι πολύ ανώμαλοι οι οποίοι θέλουν να ανομαλεύσουν και πηγαίνουν εκεί. Αλλά πώς δεν παίζει και στο... τώρα το ίδιο είναι που βλέπω άλλες τραβεστή που όλο πως είσαι έτσι μωρή και πως είσαι έτσι το ίδιο ψυχολογία έχει στη δουλειά. Το ίδιο εγώ που μου λένε ότι ήμουν είσαι μωρή καύλα και αυτά. Άλλη ψυχολογία, ναι. Στο χρήμα όμως μερικές όμως... Ναι, αλλά η ψυχολογία είναι πιο μεγάλη από το θέμα. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι πολύ πιο καλά που βγαίνω για δουλειά από την άλλη. Θα αισθανόμουν πολύ πιο άσχημα αν άκουγα αυτά που έχει η άλλη και σε έβγαζα περισσότερα λεφτά. Ρωτήσουμε κάτι. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Γαλλία κουζίνα βρήκε φόρμες με 1 ευρώ. Πιο φθηνά, Γαλλία πιο φθηνά. Που πω με 1 ευρώ, Ελλάδα ρε κούπηλε. Μόνο 1 ευρώ, αυτά και τέλος. Ευχαριστώ. Εγώ να σε ευχαριστώ. Ευχώς είναι στακτικά εδώ πέρα. Πρώτη φορά εγώ. Σας αρέσει? Έτσι και έτσι. Τι ήρθατε να πάρετε από εδώ πέρα? Για το σπίτι κουζινικά ήδη τέτοια. Ντροπαλή είσαι. Έλα να μας πεις δυο κουβέντες. Από πού έρχεσαι? Από πού έρχεσαι? Μενίδι μένουμε. Στο Μενίδι, πήρθατε από εδώ, έτσι. Ναι. Σας ευχαριστούμε. Τίποτα, γεια σας. Τι κόσμος έρχεται εδώ στο παζάρι? Εννοείς οικονομικού επίπεδου. Όλα τα επίπεδα. Μπορεί να έρθει κάποιος και για βόλτα, να ψωνίσει. Βέβαια. Τώρα πια κυρίως για βόλτα έρχονται. Δεν έρχονται να ψωνίσουνε. Είναι η οικονομική κατάσταση, τέτοια που δεν βοηθάει. Κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά που δεν έχει λεφτά στην τσέπη. Φαίνεται αυτό, άμα κοιτάξεις, οι πιο πολλοί έχουν τα χέρια στην τσέπη. Πάντως από ό,τι είδα εγώ, οι τιμές είναι πάρα πολύ βολικές για όλο τον κόσμο. Πού θα τα βρεις άλλους? Δεν μπορεί ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν μπορεί ο κόσμος. Πόσα χρόνια είσαστε εδώ πέρα? 10 ακριβώς. 10 ακριβώς. Αλλά εντάξει, από εκεί σε έχουν αλλάξει. Αλλιώς ήταν. Έρχεστε καιρό εδώ πέρα? Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Βρήκατε οικονομικές λύσεις για να ψωνίσετε? Ναι, ας πούμε ότι βρήκαμε. Θα ξανάρθετε δηλαδή? Όχι. Γιατί? Πολύ κόσμο. Εντάξει, ευχαριστώ. Τι ψωνίσατε από εδώ πέρα? Τι πήρατε? Ερχόσαστε τακτικά εδώ πέρα? Όχι. Πρώτη φορά ερχόσαστε? Ναι. Όλοι πρώτη φορά ερχόσαστε. Είστε ευχαριστημένοι? Εντάξει, καλά είναι. Οι τιμές είναι καλές? Καλές είναι, καλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού ήρθατε εδώ πέρα? Εμείς είμαστε από μακριά. Από πού? Από Λίμνο. Για Βολτούλα ερχόσαστε? Ναι. Τονίσατε και τίποτε? Κάτι ψηλό πράγμα. Σας άρεσε οι τιμές? Εντάξει, όσο μπορεί ο καθένας, παιδιά. Είναι, οι τιμές είναι χαμηλές. Τονίζει ο κόσμος. Τώρα με τη ζέστη ούτε παγωτά δεν παίρνει? Κανονικά εσύ έπρεπε να τα έχεις ξεπουλήσει όλα.
Τόσο δύσκολα δηλαδή είναι η κατάσταση. Άστο και είναι το πιο ωραίο αγοράκι της περιοχής εδώ πέρα. Αμέσως εσύ. Πήγα από νησί. Από νησί. Και είχατε ακούσει από το νησί για το παζάρι εδώ. Από την Άνδρο. Συγκεκριμένα. Τι ρωτάτε, τι ψωνίσατε εδώ πέρα. Έχω ένα φίλο μου που λέει παπούτσια. Που τον εγνωρίζω από παλιά. Και ήρθε και μου τα έδωσε σχεδόν δώρο. Περάσατε ωραία δηλαδή. Ναι, ωραία. Πήρα κάτι τραπεζομάντιλα τα οποία τα βρήκα προσφορά. Ναι. Θεωρείται πολύ οικονομικό εδώ πέρα. Να έρχεται ο κόσμος δηλαδή. Το συστήνω να έρχεται, ναι. Παρακαλώ παιδιά, νοστιμότατο ρώσικα σουβλάκια, please. Τι διαφορά έχουν τα ρώσικα σουβλάκια από τα άλλα. Είναι το Ρώσος φτιάχνει. Για πες μου. Κρέας από την κόκκινη πλατεία. Από εκεί φέραμε το κρέας. Α, το βάζεις στην πιτούλα και τι βάζεις μέσα. Έτσι το ψυχή μου, κορίτσι μου. Ψυχή σου φαίνεται. Βάζω ψυχή μου. Κρεμμυδάκι και τι άλλο βάζεις. Ντοματούλα. Ντοματούλα. Ναι, ναι. Ξύδι ρώσικα. Θα έρθω να δοκιμάσω ένα μετά. Ευχαριστούμε. Ψωνίζουνε, οι άντρες ψωνίζουνε περισσότερες όρφαγιά οι γυναίκες. Τώρα ό,τι πείτε εσείς, ξέρω εγώ. Όχι, θέλω να σου πω ψωνί, είναι ένας άντρας για τη γυναίκα το σόρφα. Βεβαίως, τα παίρνω για δωράκια. Παρακαλώ, για δωράκια. Κορίτσια, ωραίες σαρδούλες εδώ πέρα. Οικονομικές. 5 ευρώ, μια χαρά, 5 ευρώ. 5 είναι από εκεί. Για πες μας τιμές εδώ πέρα. 5, 15. Μια χαρά τιμές δηλαδή. Μέσα φταίνε την αφαγή. Τονίζει όμως ο κόσμος. Δεν έχουν φράγκο. Μας πήραν το μοχόνι. Έχει ρέχει, έχει ρέχει. Το σαλαμάρι επανέχει. Έχει ρέχει, έχει ρέχει. Είχε και πιο χαμηλές τιμές τώρα. Εντάξει, ήταν πιο πολύ παλιά. Και πιο χαμηλές τιμές τώρα το έχουν λίγο ανεβάσει. Εντάξει. Αντί με την κρίση να τα κατεβάσουν, μας το ανεβάσανε. Ευχαριστούμε. Από πού είσαστε, ε? Πέραμα. Στο Πέραμα. Ναι, ναι. Τι είχατε να αγοράσετε εδώ πέρα? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Διάφορα. Τι, για πες μου, καλλιτικά, ρούχα, τι. Ρούχα. Παπούτσια. Κάνε αργυλέ. Κάνε αργυλέ. Μήπως και χαρτάκια για στρίψιμο. Όχι, δεν καπνίζουμε. Τώρα είναι λίγο πίκρα ο κόσμος. Εσύ κανονικά έπρεπε να πουλάς περισσότερο, αφού είναι πίκρα ακόμα, να του γλυκένεις. Δεν έχει μαϊντανό, κοπέλα μου. Πολύ μαϊντανό χάμα δεν γίνεται. Άμα έχει μαϊντανό, ό,τι θέλεις και... Πώς το είπες, χωρίς μαϊντανό. Χαβάς δεν γίνεται. Άμα δεν έχει λεφτουδάκια, κορίτσι μου, τι να του πεις, τι να πάρει, τι το θέλει, αλλά τι να το κάνει, δεν μπορεί να το πάρει. Θέλει να το πάρει και δεν μπορεί. Γιατί έχει άλλα πιο καλύτερα πράγματα να πάρει. Τι μήνυμα στέλνεις στους πολιτικούς. Στους πολιτικούς. Γαμιούνται και οι 301 οι κλέφτες. Γαμιούνται και οι 301 οι κλέφτες. Ο ένας ποιος είναι από τους 300. Και οι 301. Και οι 301, όχι ο ένας, και οι 301, γιατί 301. Δεν σου λέω οι υπόλοιποι που είναι δίπλα τους. Τον ένα γιατί τον βάζεις. Γιατί είναι και αυτός ίδια σκατά. Ίδια σκατά είναι και αυτός. Από πού έρχεσαι αυτά. Από πού είσαι. Πού είμαστε. Τα Κερατζίνη, γειτονιά μου. Αγιαντώνη μεγάλος. Θα φέρνει ο μπαμπάς βολτούλα από εδώ. Και εμένα ο μπαμπάς μου μικρό με έφερε βολτούλα από εδώ. Καλή βόλτα να. Καρδιά είναι σοβαρά γροθιά και το φεγγάρι αγκάλα. Να σας ρωτήσουμε. Ερχόσαστε πολύ καιρό εδώ. Από πού ήρθατε? Το Πέραμα. Το Πέραμα. Τα Γιάννα για το Πέραμα. Τα Γιάννα, αυτό το Πέραμα. Για να ψωνίσουμε. Παιχνίδια της να ψωνίσεις. Παιχνίδια, ναι. Εσόρουχα είχαμε αγόρμα. Εσόρουχα τι εσόρουχα. Για τις γυναίκες έξι εσόρουχα. Βέβαια. Τα βλιάρισα βλέπω. Πάντα. Τσιουάουα. Τσιουάουα. Το έφερες βολτούλα. Τονίζετε από εδώ πέρα για βολτούλα ήρθατε. Τονίζουμε. Τι πήρατε. Παρατσινάκι. Τίποτα αυτά. Από ποιο μέρος ερχόσαστε εδώ. Μονοσπρόπυργο. Μονοσπρόπυργο. Thank you.
πήρε κανένα.